Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δευτέρα, 8 Μαΐου σήμερα 2017, και η εκπομπή Westbrook έχει τρία διαφορετικά μέρη, τα οποία στο πρώτο μέρος θα μας μιλήσει ο Δημήτρης Ζαγκοντίνος, οικονομολόγος, ανώτατος τέλεχος τράπεζας μέχρι πρόσφατα και καταγόμενος από την περιοχή του Βοή, από τη Σιάτιστα και το Μικρό Καστρό συγκεκριμένα, ο οποίος θα μας μιλήσει για την οικονομική κατάσταση και την οικονομική δυσκολία που διανύει η πατρίδα μας και πώς θα μπορούσε να έχει αποφευκθεί. Ο κ. Ζαγκοντίνος αναφέρεται και στα δάνεια και στο ασφαλιστικό, αλλά και σε διάφορες πτυχές, οικονομικές πτυχές, τις οποίες δεν γνωρίζαμε και τις μάθαμε, μας βοήθησε πάρα πολύ να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε το τι συμβαίνει στην οικονομία μας. Στο δεύτερο μέρος εκπομπής θα ακούσετε για την Τουρκία για τις 15 Ιουλίου και μετά δηλαδή από το πραξικόπημα, το αιματηρό αυτό πραξικόπημα που έγινε στην γειτονική χώρα. Πώς είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Τουρκία και τι κινδύνους περιέχονται πλέον για την Ελλάδα σε σχέση με το διεθνές στάδιο του ΣΚΒΟ και τη διεθνή θέση της Τουρκίας. Μιλάει ο Φράγκος Φραγκούλης, επίτιμος αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων και στρατηγός εν αποστρατεία. Στο τρίτο μέρος της εκπομπής, σε ένα πιο ανάλαφο θέμα, βρεθήκαμε με τον Βελισάριο Μιλωνά στην Αναράχη Ορδέας, όπου είδαμε τις μηχανές που έχει μέσα, τη συλλογή του. Με τις μηχανές οι οποίες δεν είναι πρόσφατες, είναι πολύ παλιές, είναι πιο προπολεμικές οι περισσότερες, από κατασκευασμένες στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Λονδίνο, στο Μάντσεστερ και σε άλλες πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου, τις οποίες τις πήρε σχεδόν διαλυμένες και τις έκανε μηχανές που λειτουργούν, μας τις έβαλε μπρος και μπροστά μας, λειτουργήσαν κανονικά και βεβαίως απέδωσαν λοιπόν έργο περίπου 60 ύπους, δηλαδή περίπου μισούς ύπους από ό,τι αποδίδει μια μηχανή αυτοκινήτου. Και η περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, θα πρέπει να είσαστε γνώστης ότι είναι μια περιοχή με το χαμηλότερο, μάλλον με την υψηλότερη ανεργία σε όλη την περιφέρεια της Ευρώπης. Σύμφωνα με την Eurostat. Σύμφωνα με την Eurostat. Λοιπόν, έχουμε στη Δυτική Μακεδονία το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας, όχι μόνο στους νέους, αλλά και γενικά. Αυτά για την ανεργία. Τώρα θέλουμε να... Για την οικονομία να πούμε. Δείξουμε λιγάκι. Σας αφήνω να μας ανοίξετε τα καρδιά σας και να πείτε τις σκέψεις. Ο καθένας έχει κάποιες απόψεις, απλούστατα τις εξωτερικεύω, είναι σκέψεις μου και απλά σκέφτομαι δυνατά αυτή τη στιγμή. Έχουμε διανύσει 7 χρόνια μνημονιακής περίοδου. Και βλέπουμε έτσι με μεγάλη δυσαρέσκεια ότι βρισκόμαστε ακριβώς με λίγα λόγια από εκεί που ξεκινήσαμε και ίσως και χειρότερα. Δηλαδή, αν το 2009 το δημόσιο χρέος ήταν 290 εκατομμύρια, σήμερα βρίσκεται στα 330. Δηλαδή, παρά τις περικοπές, παρά την μείωση των δαπανών, των δημοσίων δαπανών, το χρέος όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά και αυξήθηκε. Και όλοι θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τι είναι εκείνο το οποίο δημιουργεί όλη αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, και βέβαια υπάρχει κάποια αισιοδοξία που μεταφέρεται από πολιτικούς, το πολιτικό γενικότερα στίβο, έτσι. Και αισιοδοξία δημιουργεί, ας το πούμε, το κάθε κόμμα το οποίο βρίσκεται στην εξουσία, ενώ αντίθετα μόλις χάσει την εξουσία δημιουργεί μια τελείως αντίθετη εικόνα και μεταφέρεται μια αισιοδοξία ότι θα βγούμε πολύ σύντομα στις αγορές. Να βγούμε στις αγορές. Λοιπόν, σήμερα το μέσο επιτόκιο που πληρώνουμε για αυτά τα δάνεια είναι περίπου 1,5%. Εάν βγούμε στις αγορές, θα φύγουμε από το μνημόνιο μεν, αλλά τα επιτόκια θα γίνουν 4,5% και 5%. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, αν να πληρώνουμε 5 δισεκατομμύρια τόκους στον χρόνο, θα πληρώνουμε 15. Και εκεί έρχεται το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο λέει ότι ξέρετε κάτι, το χρέος σας δεν είναι βιώσιμο. Και πράγματι δεν είναι βιώσιμο. Γι' αυτό και επιμένει σε αυτό που λέμε στο κούρεμα. Αλλιώς δεν είμαστε σε θέση να μαζεύουμε 15 δισεκατομμύρια, προκειμένου να πληρώνουμε μόνο τους τόκους. Αυτή είναι η όλη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Λοιπόν, και χρειάζεται κάποια σοβαρότητα εκ μέρους όλων να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Αυτή είναι η δική μου άποψη, έτσι, πολύ περιληπτικά και δεν θέλω να κουράζω τους ακροατές, γιατί σίγουρα 7 ολόκληρα χρόνια παρατηρούμε συνεχώς να γίνεται ένα bullying συνέχεια από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και όταν λέω bullying, εννοώ δηλαδή αυτό που λέμε ψυχολογικό πόλεμο. Κάθε μέρα οι Έλληνες μαθαίνουν πώς θα καταστραφούν περισσότερο. Κάθε μέρα ακούνε για μειώσεις μισθών, ακούνε για μειώσεις συντάξεων, ακούνε για περικοπές δαπανών. Ακούνε για αύξηση της ενεργίας. Όλα αυτά, εν ολίγης με λίγα λόγια, πιστεύω ότι καθιστούν δυστυχή τον ελληνικό λαό και κάποια στιγμή αυτά πρέπει να σταματήσουν. Και πρέπει να δούμε τι είναι εκείνο το οποίο μπορεί να ανατάξει την οικονομία. Και αυτό που μπορεί να ανατάξει την οικονομία είναι η αύξηση της παραγωγής, η αύξηση του πλούτου γενικότερα της χώρας.
Μα θα υπάρξουν δηλαδή, ενστάσεις. Ναι, θα υπάρξουν ενστάσεις. Μα μπορεί μόνο η αγροτική παραγωγή. Όχι, δεν είναι μόνο η αγροτική παραγωγή. Είναι τι μας οδήγησε στο να μην συντηρούμεθα μόνοι μας. Γιατί το 60% περίπου των τροφίμων που καταναλώνουμε εισάγεται. Ενώ κάποτε η Ελλάδα ήταν σχεδόν αυτάρκης. Όχι, ήταν σχεδόν αυτάρκης, ήταν αυτάρκης και μπορούσε να θρέψει γύρω στα 40 εκατομμύρια κόσμο. Και σήμερα δεν μπορεί να συντηρήσει 10. Μα δεν μας αρέσαν οι αγροτικές εργασίες. Μα το θέμα είναι το εξής, που βάζουμε τον πύχη. Εάν η αγροτική εργασία μπορεί και αποδίδει, γιατί να μην ασχοληθεί ένας νέος με τις αγροτικές εργασίες. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι το α και το ω που θα επιλύσει το οικονομικό πρόβλημα της χώρας. Επίσης, έχουμε κάτι άλλο να παρατηρήσουμε, ότι η δευτερογενής παραγωγής μετακόμισε, έκλεισε ή μετακόμισε σε άλλες χώρες. Το ερώτημα, γιατί μετακόμισε. Πάμε δηλαδή με την μευτική του Σοκράτη. Γιατί? Να μάθουμε την αιτία. Μα η φορολογία σήμερα που επιβάλλεται είναι 55% στις επιχειρήσεις. Επόμενο είναι ότι το ελληνικό προϊόν είναι μια ανταγωνιστική ακαριέα. Και το ένα προϊόν δεν γίνεται ανταγωνιστικό από την μείωση των μισθών. Μείωση μισθών έχει και το Μπαγκλαντές, έχει πολύ χαμηλά. Αλλά τα προϊόντα του εν ολίγης δεν είναι ανταγωνιστικά. Καταρχήν δεν παράγει τίποτα. Απλούστατα υπάρχουν κάποιες ειδικές οικονομικές ζώνες, τις οποίες εκμεταλλεύονται κάποιες μεγάλες εταιρείες, οι οποίες εγκαθίστανται εκεί και γλιτώνουν και φόρους και μεροκάματα. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Το ζητούμενο είναι ότι δεν πρέπει να γίνουμε Μπαγκλαντές. Σίγουρα. Λοιπόν, άρα στη συγκεκριμένη περίπτωση, και θα το πω έτσι απλά για να γίνει κατανοητό, ένα βιομηχανικό προϊόν έχει κόστος παραγωγής 16% της συνολικής του τιμής. Δηλαδή, ένα ψυγείο, παραδείγματος χάρη, το οποίο κατασκευάζεται σε μια οποιαδήποτε χώρα, έχει κόστος κατασκευής 16%. Και τι εννοούμε κόστος κατασκευής? Εννοούμε η ενέργεια που χρειάζεται για να μεταποιηθεί η πρώτη ύλη, το σιδηρομετάλλευμα δηλαδή, το οποίο θα γίνει λαμαρίνα, η ενέργεια που θα καταναλωθεί, όπως είπα, προκειμένου να το μεταποιήσει, το εργατικό δυναμικό και η μεταφορά του. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Και αυτό μπορεί να αποδειχθεί ανά πάσα στιγμή και μπορώ έτσι με ίδια εμπειρία να σας το πω ότι ένα αυτοκίνητο αξίας το 1997 αξίας 10.800.000, λοιπόν, είχε εργοστασιακή αξία που το ζητούσε τότε η εφορία, λοιπόν 2.300. Άρα λοιπόν είναι περίπου το 20% χοντρικά. Έτσι, η εργοστασιακή του αξία, δηλαδή να μεταμορφωθεί από σιδηρομετάλλευμα να μεταμορφωθεί σε όχημα. Και συμπεριλαμβάνει και το κόστος μεταφοράς από την Αμερική, ήταν τύπου τζιπ, λοιπόν, από την Αμερική στην Ελλάδα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, σε τι ποσοστό συμμετοχής είναι το εργατικό δυναμικό? Ελάχιστο. Και αν υποθέσουμε ότι ο Αμερικανός εργάτης, παραδείγματος χάρη, θα έπαιρνε αύξηση και το αυτοκίνητο αντί να κάνει 10.800 έκανε 10.820 ή 10.830, ο καταναλωτής δεν θα το αγόραζε? Σίγουρα ναι. Άρα λοιπόν το εργατικό δυναμικό παίζει πολύ μικρό ρόλο στη διαμόρφωση ενός βιομηχανικού προϊόντος. Βέβαια στην Ελλάδα δεν έχουμε βιομηχανικά προϊόντα, έχουμε υπηρεσίες. Αλλά οι υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται είναι κυρίως στον τουρισμό. Έχει ψάξει κανείς να δει αν όλα αυτά τα άτομα τα οποία εργάζονται στο τουριστικό τομέα είναι Έλληνες ή αν είναι αλλοδαποί και με τι μεροκάμα το εργάζονται. Περισσότεροι τώρα είναι αλλοδαποί. Έχουμε προσέξει ότι στον τουρισμό που τόσο πολύ καλά διαφημίζεται και πράγματι καλά κάνουμε, γιατί είναι η μοναδική ίσως πηγή σήμερα μαζί με τους εφοπλιστές, λοιπόν, προσπόρηση εσόδων για το κράτος, λοιπόν, ότι ο μπουφέ του πρωινού έχει κατά 70% προϊόντα που προέρχονται από την αλλοδαπή. Και τίποτα το ελληνικό. Άρα λοιπόν κάτω από αυτές τις συνθήκες πώς περιμένουμε να αυξηθεί ο πλούτος? Θα πρέπει λοιπόν η κάθε κυβέρνηση έχει καθήκον να αφήσει όλες αυτές τις γενικότερα τις συζητήσεις που γίνονται κάθε μέρα από δεκάδες κανάλια και από εκατοντάδες θα έλεγα ειδικούς, λοιπόν, και να εστιάσει πώς ακριβώς μπορεί να επιλύσει το πρόβλημα. Και το πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί με ένα και μοναδικό τρόπο, με την αύξηση της παραγωγής, δηλαδή με την αύξηση του πλούτου. Και στη μεταποίηση, στο δευτερογενή τομέα και στο πρωτογενή τομέα. Και οι νέοι μας, πιστεύω, οι Έλληνες, αντί να τρέχουν στο εξωτερικό και να ψάχνουν για δουλειά, γιατί οι περισσότεροι έχουν πτυχία και εκεί δεν χρησιμοποιούνται σε επιστήμονες. Ένας πολύ μικρό ποσοστό χρησιμοποιείται για αυτό που σπούδασε. Οι περισσότεροι απασχολούνται με λίγα λόγια σε δουλειές β' διαλογής.
όπως και εδώ, σερβιτόροι κτλ. Και τι αντίθετα, από γιατρού και μηχανικού. Θα μπορούσαν κάλλιστα, εφόσον υπήρχαν τα κίνητρα και εφόσον βάλουμε τον πύχη ψηλά και εφόσον δουν ότι υπάρχει απόδοση, για ποιο λόγο να μην ασχοληθούν. Και μακάρι να ήμουν και πιο νέο, να ασχοληθώ κι εγώ. Σαν επιχειρηματία. Υπερφορολόγηση όμω και στην υπερφορολόγηση. Αυτό είναι το εκείνη α το και το ω. Ναι, αυτό είναι το α και το ω τη καταστροφή μα. Και ξέρετε κάτι, δεν βγάζει τίποτα το κράτο. Διότι ο προπολογισμό γίνεται με βάση τα έσοδα τη προηγούμενη χρονιά. Και λέει, α, πάρα πολύ ωραία. Αν αυξήσουμε, παραδείγματο χάρη, μα λείπει αυτό το ποσό. Αν αυξήσουμε κατά 10% τη φορολογία, θα καλύψουμε αυτό το έλλειμμα. Ναι, αλλά τι γίνεται στη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυξάνοντας τη φορολογία, μειώνεις γενικότερα την κατανάλωση όπου εισπράττεις φόρο από την διαδικασία κίνησης του χρήματος. Και προχθές. Μισό λεπτό. Στο και το Εγάλεο. Στο Κερατσίνι. Ναι. Και στο Εγάλεο. Εγώ το ξέρω καλά το Κερατσίνι, να το ξέρετε. Α, χαίρομαι που πάρα πολύ ανοίγεται καλά. Αυτή την παρένθεση. Πάρα πολύ καλά. Μιας και έγινε, μιας και έγινε μεγάλη συζήτηση για το Εγάλεο. Είπε ο Τζανακόπουλος, δεν έχετε πάει ποτέ σε αυτές τις περιοχές, Κερατσίνι και Εγάλεο. Ναι, το άκουσα με ενδιαφέρον αυτό. Οι κάτοικοι όμως του Εγάλεο γνωρίζουν ότι εγώ από το 2004 η πρώτη προεκλογική εκλέγομαι με σταυρό πρώτος πολλές φορές στο Εγάλεο. Και στο Εγάλεο και στο Περιστέρι και στην Αγία Βαρβάρα. Εγώ δεν μένω στο Εγάλεο και στο Περιστέρι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν νοιάζομαι για αυτούς τους ανθρώπους και δεν περιφέρω ως διαβατήριο αριστεροσύνης το γεγονός ότι μπορεί κάποιος να προέρχεται από αυτές τις περιοχές. Και σήμερα, βέβαια, το μισό Υπουργικό Συμβούλιο να μένει στα Βόρεια Προάστια. Μάλιστα. Αυτή η δήθεν, κατά τα άλλα, αριστερή. Οι κάτοικοι λοιπόν της Β' Αθηνών, ναι, που με τιμούν με την εμπιστοσύνη τους για παραπάνω από μια δεκαετία, γνωρίζουν αν εγώ ήμουν παρόν και κοντά τους και τις εποχές που δεν ήμουνα ούτε υπουργός, ούτε αρχηγός της αντιπολίτευσης. Πρόεδρε, σε εκβιάζει κανείς? Είπατε προχθές η Νέα Δημοκρατία δεν εκβιάζεται. Ήταν προειδοποίηση αυτό που στείλατε ή το είπατε για πανενδεχόμενο από εδώ και αυτό μπρος? Το οποίο είπα, κύριε Αυτιά, ναι, είναι ότι ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος θα πρέπει να ντρέπονται, και το επαναλαμβάνω και σήμερα σε εσάς, για αυτό το οποίο έγινε στη Βουλή την περασμένη Παρασκευή. Μία χαριστική τροπολογία, η οποία χαρίζει 38 εκατομμύρια πρόστιμα από λαθρεμπόρια σε ένα συγκεκριμένο επιχειρηματία, ο οποίος τρεις μέρες μετά δίνει μια συνέντευξη, δημόσια επιτίθεται στον αρχηγό της αντιπολίτευσης, δημόσια στηρίζει τον Πρωθυπουργό και μας προειδοποιεί κιόλας ότι θα αγοράσει μέσω μαζικής ενημέρωσης, όχι γιατί θέλει να επενδύσει στα μέσα, αλλά γιατί αισθάνεται ότι με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζει πολιτική προστασία. Αυτός είναι ο ορισμός, και το επαναλαμβάνω, ο ορισμός της διαπλοκής. Εμείς αυτά τα φαινόμενα δεν θα τα ανεχθούμε. Και ξέρετε, όλα αυτά έρχονται και σε πλήρη αντιστοιχεία με όλα όσα έλεγε ο κύριος Τσίπρας, ότι δήθεν θα πολεμήσει τη διαπλοκή. Θέλω να σας διαβάσω κάτι, το οποίο το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Από τη στιγμή που ένας αριστερός μετατρέπεται σε έναν αμοραλιστή εξωμανή, επαναλαμβάνω, σε έναν αμοραλιστή εξωμανή, δεν υπάρχουν ηθικά εμπόδια προκειμένου να διατηρήσει επαόριστο τα προνόμια της εξουσίας του. Ποιος το είπε αυτό? Ποιος το είπε? Μίκης Θεοδωράκης. Σήμερα το λέει στον Ελεύθερο Τύπο, δεν κάνω λάθος. Μίκης Θεοδωράκης, ένας άνθρωπος αγωνιστής της αριστεράς και ένα σύμβολο της ελευθερίας. Όταν ένας αριστερός μετατρέπεται σε έναν αμοραλιστή εξουσιομανή, δεν υπάρχουν ηθικά εμπόδια προκειμένου να διατηρήσει επαόριστον τα προνόμια της εξουσίας. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Να απαντήσει ο κύριος Τσίπρας στον κύριο Μίκη Θεοδωράκη και σε όλους αυτούς τους αγνούς αριστερούς που πίστεψαν κάποια στιγμή ότι ο κύριος Τσίπρας ενσαρκώνει τα ιδανικά της αριστεράς. Και εγώ το γυρίζω τώρα. Είσαι πρωθυπουργός της χώρας και έρχεται ο επιχειρηματίας και σου λέει, αν δεν πάρω εγώ την επιχείρηση, υπάρχει ένα σοβαρό θέμα με προηγούμενα χρέη, τι κάνω? Τι θα κάνετε εσείς στο Τσίπρα? Μισό λεπτό. Ναι. Όταν ένας επιχειρηματίας αγοράζει, εσείς το ξέρετε καλά αυτό, αγοράζει μια επιχείρηση, αναλαμβάνει τα χρέη και τις υποχρεώσεις της. Εάν υπήρχε ζήτημα, ναι, διαγραφής χρεών και προστήμων, αυτό θα έπρεπε να ρυθμιστεί την ώρα που γινόταν ο διαγωνισμός, όχι εκ των υστέρων. Τι πράγματα είναι αυτά? Ναι, αλλά το διαγωνισμό το κάνετε εσείς. Τι πράγματα είναι αυτά? Κάποιος αγόρασε, ναι, μια επιχείρηση αναλαμβάνοντας τις δεσμεύσεις της. Κάποιος άλλος μπορεί να επέλεξε να μην αγοράσει αυτή την επιχείρηση, επειδή γνώριζε ότι υπήρχε ένα πρόστιμο 38 εκατομμυρίων, το οποίο δεν ήθελε να αναλάβει. Ας είμαστε σοβαροί. Μια διευκόλυνση 38 εκατομμύρια έγινε σε ένα συγκεκριμένο επιχειρηματία,
με αντάλλαγμα την προκλητική του στήριξη στην κυβέρνηση και τη διαφαινόμενη είσοδό του στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό είναι ο ορισμός της διαπλοκής. Και είπατε αυτά... ότι δεν θα δεχθείτε άλλο τέτοιο όχι, πράγμα αυτά, να γίνει, έτσι. Αυτά να τα ξεχάσουν. Είναι προειδοποίηση για κάτι άλλο. Αυτά να τα ξεχάσουν ναι. Οι επίδοξοι νέοι διαπλεκόμενοι. Να τα ξεχάσουν. Εμείς θέλουμε ίσους κανόνες για όλους. Και εγώ δεν θέλω να αισθάνεται κάποιος ότι για να επενδύσει στην Ελλάδα χρειάζεται πολιτική προστασία ενός μέσου μαζικής ενημέρωσης. Μα υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες επιχειρηματίες, μικροί, μεγάλοι, μεσαίοι, που ασκούν το επιχειρήν στην Ελλάδα και δεν αισθάνονται ότι χρειάζονται κάποια ιδιαίτερη προστασία, κύριε Αυτιά. Τι πράγματα είναι αυτά? Πού ξανακούστηκαν αυτά τα πράγματα? Αυτά γίνονται σε άλλες χώρες. Εγώ δεν πρόκειται να τα ανεχτώ αυτά. Και στέλνω ξεκάθαρο μήνυμα προς όλους ότι η νέα διαπλοκή, η οποία οικοδομείται σήμερα, θα μας βρει σκληρά απέναντι. Η Ελλάδα θα είναι μια χώρα ανοιχτή στις επενδύσεις και πάρα πολύ εχθρική σε φαινόμενα νέας διαπλοκής. Πάντως, εσείς, επειδή έχω πολλά τηλεφωνήματα και από φίλους μου παοκτσίδες και από τη Μακεδονία, δεν έχετε κανένα θέμα ούτε με τον ΠΑΟΚ, ούτε με τη Μακεδονία, ούτε με τους παοκτσίδες παίζουν σήμερα το κυπελλό, δεν είναι? Κύριε Αυτιά, εγώ είμαι ποδοσφαιρόφιλος καταρχάς. Τι ομάδα είστε? Εγώ είμαι Ολυμπιακός. Αγαπώ το ποδόσφαιρο, αγαπώ όλες τις ομάδες. Είμαι φίλαθλος, δεν είμαι οπαδός. Έχω πάει στην Τούμπα για πρώτη φορά 17 χρονών να δω ντέρμπι ΑΕΚ ΠΑΟΚ όταν έπαιζα με το μάτι του σχολείου μου και βρεθήκαμε στη Θεσσαλονίκη. Και πάντως αγαπώ πάρα πολύ τη Μακεδονία, γιατί σας θυμίζω ότι προσωπικά εμένα με τη Μακεδονία με συνδέουν και άλλοι δεσμοί. Ο παππούς μου, Κυριάκος Μητσοτάκης, ναι. Πολέμησε στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο ναι. Επικεφαλής σώματος Κριτών Εθελοντών. Εγώ λοιπόν δεν δέχομαι σε καμία περίπτωση ότι μπορεί οποιοδήποτε να καπηλευθεί είτε την αγάπη κάποιου για τη Μακεδονία είτε την αγάπη κάποιου για μια ποδοσφαιρική ομάδα. Μάλιστα. Και να πω και κάτι ακόμα. Δεν είναι δικιά μου δουλειά να αντιδικώ με κανέναν επιχειρηματία προσωπικά. Αλλά δεν πρόκειται να δεχθώ και προσωπικές επιθέσεις και πάντως δεν πρόκειται να δεχθώ να χτίζεται μπροστά στα μάτια μας απροκάλυπτα, κύριε Αυτιά, μια νέα διαπλοκή. Διότι αν δεν είχα πάει εγώ στη Βουλή να εκθέσω τον κύριο Τσίπρα, να τον σύρω στη Βουλή την προηγούμενη Παρασκευή, θα είχε περάσει αυτή η τροπολογία και ακόμα δεν θα είχαμε μάθει σε ποιον αφορούσε. Ο κύριος Καμένος το αποκάλυψε κάτω από την ασφικτική δικιά μου πίεση. Και έτσι μάθαμε ότι μια τροπολογία η οποία κατατέθηκε, προσέξτε, από ένα βουλευτή Κοζάνης και αφορούσε μια επιχείρηση η οποία είναι στην Ξάνθη, μια τροπολογία η οποία είχε ξανακατατεθεί πριν από ένα χρόνο στα Μουλοχτά και είχε αποσύρθει, αφορούσε ένα συγκεκριμένο επιχειρηματία, ο οποίος τρεις μέρες μετά έδωσε μια συνέντευξη και επιτέθηκε με απρεπέστατους χαρακτηρισμούς κατά του αρχηγού της αντιπολίτευσης. Ο Τσίπρας λέει ότι η κυβέρνησή σας στο παρελθόν τα έκανε συνέχεια αυτά τα πράγματα. Τι έκανε? Αυτό είπε στη Βουλή. Τι έκανε? Ότι η προηγούμενη κυβέρνηση έκανε ό,τι ήθελε. Γιατί τα πήρε πίσω? Ορίστε. Γιατί τα πήρε πίσω? Εσείς θα τα πάρετε πίσω? Εμείς αφήστε να, δείτε, να δούμε τι θα κάνουμε. Μάλιστα. Εμείς. Τώρα, λοιπόν, εγώ έχω στείλει σαφέστατα μηνύματα προς όλους. Λοιπόν, ερώτημα. Είστε με τον Τσίπρα ένα πρωί σε ένα debate οικονομικό? Εγώ κύριε Αυτιά συνομιλώ με τον κύριο Τσίπρα σε οποιαδήποτε ευκαιρία μου δίνεται. Μάλιστα, και θα έχουμε κάθε ευκαιρία και στη Βουλή, αλλά φαντάζομαι και στη συνέχεια και στην τηλεόραση, να συζητήσουμε και να αντιπαραθέσουμε όχι απλά την εκτίμησή μας για το παρελθόν, αλλά το σχέδιό μας για το μέλλον. Σαφής. Εμένα το να σας λέω ότι ο κύριος Τσίπρας λέει ψέματα δεν έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Η καρέκλα που κάθεστε πάνω το γνωρίζει ότι ο κύριος Τσίπρας λέει ψέματα. Ο Μητσοτάκης μου είπε την αλήθεια αυτό σήμερα. Αυτό θα το κρίνουν ναι? Οι ακροατές και οι τηλεθεατές που μας ακούνε. Το κρίνει αυτό η ιστορία και το μέλλον. Αυτό το οποίο θα κρίνουν. Ναι? Εγώ ξέρω ότι είμαι ειλικρινής, αλλά δεν έχει νόημα να το λέω εγώ. Η πράξη θα το αποδείξει. Σαφής. Αλλά και το έργο μου μέχρι στιγμής. Το έργο μου και η διαδρομή μου. Δεν είμαι καινούριος στην πολιτική. Δεν είμαι και τόσο παλιός. Αλλά σίγουρα δεν είμαι καινούριος. Έχω μια δρομή. Αλλά μένα δεν με ενδιαφέρει τόσο να αντιδικούμε για το παρελθόν. Δεν με ενδιαφέρει να διχάζω την Ελλάδα. Με ενδιαφέρει να καταλάβουν οι Έλληνες πολίτες ότι έχω ένα πολύ ξεκάθαρο σχέδιο για το μέλλον αυτής της χώρας και ότι ξέρω πώς μπορώ να το εφαρμόσω. Πρόεδρε, σήμερα συμπληρώνονται 5 χρόνια από το θάνατο της μητέρας σου. Πολύ σκληρό αυτό. Αμέσως μετά θα πας να επιτελέσει ναι. Το καθήκον σου, δύσκολη μέρα και ναι, πράγματι, όσοι θυμόμαστε τις μανάδες μας, στεναχωριόμαστε πάρα πολύ. Δεν θέλω να πω περισσότερα για, για τη Μαρίκα, γιατί ένας άνθρωπος που ακούμπησε
με τον δικό της διακριτικό τρόπο τις ζωές πολλών ανθρώπων. Πολλοί δεν το έμαθαν καν. Και αυτό είναι ένα μάθημα το οποίο έχω πάρει από τη Μακαρίτσα, τη μητέρα μου. Θυμάμαι όμως και κάτι ακόμα. Θυμάμαι ότι πριν από 5 χρόνια ήταν και οι μέρες των εκλογών της Μεγάλης Οργής. 6 Μαΐου του 2014. Οι αγανακτισμένοι, οι οποίοι φώναζαν να καεί η Βουλή, πολλοί από αυτούς είναι οι ίδιοι οι οποίοι είναι μέσα στη Βουλή σήμερα και το μόνο που ενδιαφέρονται είναι πώς θα παραμείνουν μέσα στη Βουλή και για τα οφίτσια και για τα παρνόμια της εξουσίας. Πρόεδρε, σε ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή εδώ παρουσία. Είχα κι άλλα ερωτήματα, πιέζομαι πάρα πολύ από το χρόνο. Σας ευχαριστώ θερμά. Θέλω να τα λέμε από καιρού εις καιρών και με μεγάλη μου χαρά. Με χαρά και θα προτείνω το εξής. Ναι. Στην επόμενη εκπομπή που θα κάνουμε, ναι, θα ήθελα να δεχθώ και απευθείας ερωτήματα από τους τηλεθεατές. Με μεγάλη χαρά. Θα τους έχω εδώ. Γιατί ξέρεις, Γιώργο μου επιτρέπεις τον Νικό, γιατί έχουμε και μια παλιά γνωριμία. Έτσι με λέει και ο Τσίπρας, Γιώργο. Ναι, ναι. Και είναι χαρά μου, γιατί αριστερά και δεξιά... Έχω την άνεση να κυκλοφορώ στον κόσμο, να πηγαίνω όχι μόνο στο Εγάλαιο, σε όλη την Ελλάδα και να εισπράττω και τη βουβή οργή της κοινωνίας για αυτά τα οποία συμβαίνουν, αλλά και τη βαθιά ανάγκη του κόσμου να ακούσει την αλήθεια, την ελπίδα της αλήθειας και την αλήθεια της ελπίδας και να δει ότι ναι, δεν είμαστε καταδικασμένοι να έχουμε την κυβέρνηση την οποία έχουμε σήμερα. Υπάρχει και ένας άλλος δρόμος της σοβαρότητας, της υπευθυνότητας, ένας δρόμος ο οποίος βρίσκεται απέναντι στο λαϊκισμό. Βλέπεις ότι παντού στην Ευρώπη ο λαϊκισμός ιτάται, έτσι θα ιτηθεί εκτιμώ και αύριο συντριπτικά στη Γαλλία. Διότι οι λαϊκιστές, ξέρεις Γιώργο, είτε είναι από τη δεξιά είτε είναι από την αριστερά, έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. Λένε ψέματα, απλουστεύουν τα προβλήματα, πάντα τους φταίει κάποιος άλλος και τελικά όταν έρχονται στην εξουσία τα κάνουν μαντάρα. Έτσι το έκαναν και οι δικοί μας λαϊκιστές εδώ και θα υπάρχει μια επόμενη μέρα για τη χώρα, μην έχεις καμία αμφιβολία γι' αυτό. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Θερμά σας ευχαριστώ. Έχω τα πράγματα, φίλες και φίλοι. Και την επόμενη φορά το κρατάω αυτό. Την επόμενη φορά θα έχουμε και κόσμο εδώ να θέτει ερωτήματα. Είναι η πρώτη φορά που μου το λέει αυτό πολιτικός αρχηγός με κόσμο. Με μεγάλη χαρά. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας, γεια χαρά. Και αν, για να γίνω πιο σαφής, ας πάρουμε τα αυτοκίνητα, παραδείγματος χάρη. Το 2010 επιβάλλεται αύξηση των τελών κυκλοφορίας και φόρος πολυτελείας στα μεγάλο κυρισμό αυτοκίνητα. Αυτόματο, ξέρετε τι έγινε. 1,5 εκατομμύριο μέσα σε 2 χρόνια, 1,5 εκατομμύριο αυτοκίνητα βγήκαν από την κυκλοφορία. Ενώ το 2010 εισέπρεται το κράτος 1,480 εκατομμύρια τέλη κυκλοφορίας, το 2014 εισέπραξε 930. Άρα λοιπόν έχουμε μία μείωση εσόδων γύρω στα 500 εκατομμύρια. Ωφελήθηκε από αυτή την κίνηση το κράτος. Εσύ σε καταστράφηκε. Αντίθετα, μείωσε τα εσόδα του. Ωστόσο όμως εδώ θα πρέπει να σκεφτούμε λιγάκι διαφορετικά. Τι έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση, ποιες ήταν εκείνες οι κοινωνικές ομάδες οι οποίες ωφελήθηκαν από όλη αυτή την ιστορία. Γιατί ενώ απεσήρθη 1,5 εκατομμύριο περίπου αυτοκίνητα, ας πούμε μεγάλου κυρισμού, τα οποία είχαν και μια σχετική κατανάλωση από την οποία εισέπρεπε το κράτος μέσω της βενζίνης, έσοδα κτλ. Τι έγινε, ο αριθμός του στόλου δεν μειώθηκε, διότι μέσα σε αυτά τα χρόνια η προπαγάνδα, να το πω έτσι απλά, η διαφήμιση οδήγησε πάρα πολλούς καταναλωτές να αφήσουν το μεγάλο αυτοκίνητο και να καταφύγουν στα μικρά και πετρελοκίνητα αυτοκίνητα. Τι σημαίνει αυτό, εξαγωγή συναλλάγματος στην ίδια στιγμή. Αυτός που ωφελήθηκε ήταν το εργοστάσιο που κατασκεύαζε τα αυτοκίνητα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς συμφέρει στη χώρα και όχι το τι συμφέρει στα εργοστάσια της Δυτικής Ευρώπης ή της Ιαπωνίας ή οπουδήποτε αλλού. Να δούμε τι ακριβώς μας συμφέρει και πώς ακριβώς μπορούμε να ανατάξουμε και να βάλουμε μπρος αυτή τη μηχανή. Γιατί οι Έλληνες δεν είναι ούτε τεμπέληδες, ούτε άχρηστοι, όπως θέλουν και διατείνονται κάποια περιοδικά του εξωτερικού. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι εργαζόμαστε περισσότερο από όλους. Έχουμε το μεγαλύτερο αριθμό ωρών που απασχολούνται σε εβδομαδιαία βάση και αμοιβόμαστε πολύ λιγότερο από ό,τι αμοιβούνται εκείνοι. Είναι αδικημένος δηλαδή ο Έλληνας. Σαφώς. Και δεν είναι αυτά που λένε κάποιοι πολιτικοί μαζί τα φάγαμε. Βεβαίως, τα φάγαμε μαζί. Με ποια έννοια. Τι εννοούσε ο πολιτικός ο οποίος είπε ότι ξέρετε κάτι, τα φάγαμε μαζί. Δηλαδή σας διορίσαμε. Και πολύ ωραία. Η ανικανότητα αυτού του πολιτικού που δεν μπόρεσε να ανατάξει ή να δημιουργήσει μια οικονομία για την απασχόληση αυτού του προσωπικού, αυτού του δυναμικού και δημιουργούσε άχρηστες θέσεις μέσα στο δημόσιο τομέα και μάλιστα υποβαθμισμένες, αυτό δεν μετράει. Και δυστυχώς δεν τον ήλεξε κανείς.
Δηλαδή είναι το πει απλά. Μπορεί να τον ελέγξει αλλιώς. Σωστά το λέει, ότι ξέρεις κάτι, τα φάγαμε μαζί. Mm. Δηλαδή, ενώ παραδείγματος χάρη απασχολούσαμε κάποτε, τα νούμερα είναι υποθετικά, 1000 άτομα, mm. φτάσαμε εν ολίκης με λίγα λόγια να απασχολούμε 2000 άτομα. Και δεν χρειάζονται. Και παρόλα αυτά, επειδή κάποιοι λένε αυτή τη στιγμή ότι το ελληνικό κράτος mm. είναι υπερφορτωμένο από δημόσιους υπαλλήλους, αν σκεφτείτε, αυτά είναι στατιστικά στοιχεία τα οποία τα έχω ψάξει. Η Μεγάλη Βρετανία έχει πληθυσμό περίπου 65 εκατομμύρια κατοίκους. Έχει 4 εκατομμύρια 100 δημοσίους υπαλλήλους. Άμα κάνετε την αναλογία, θα δείτε ότι είναι ένα αλφα ποσοστό. Στην Ελλάδα έχουμε 11 εκατομμύρια πληθυσμό, 10,5 περίπου Έλληνες, και απασχολούμε 675.000 υπαλλήλους. Αν κάνετε την αναλογία, θα δείτε ότι οι Έλληνες είναι κατά τη λιγότεροι από ό,τι απασχολούνται σε αναλογία στη Μεγάλη Βρετανία. Και κάτι άλλο, ότι εκεί η Μεγάλη Βρετανία έχει μία ενιαία επιφάνεια. Ενώ εδώ είναι η επιφάνειά μας είναι κατακερματισμένη. Έχουμε εκατοντάδες νησιά. Έχουμε άγονες γραμμές, που σημαίνει τι σημαίνει, ότι σε μια ευρύτερη περιφέρεια στην Αγγλία, παραδείγματος χάρη, μπορεί να γίνει ένα κέντρο υγείας, ένα αστυνομικό τμήμα ή οτιδήποτε. Εδώ όμως πρέπει να γίνει αστυνομικό τμήμα και κέντρο υγείας και εφορία και όλες οι κρατικές υπηρεσίες για να δουλέψει αυτό το κράτος σε εκατοντάδες νησιά. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να απασχολούμε περισσότερους. Και όμως υπάρχουν φωνές που λένε «Α, το σπάταλο κράτος». Δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχει κράτος. Το κράτος δεν μπορεί να λειτουργεί. Δεν είναι σωστά οργανωμένο όμως. Ναι, αυτό είναι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τώρα, αν απασχολείς παραδείγματος χάρη 10 κλητήρες σε ένα αλφα υπουργείο, ενώ θα μπορούσε κάλλιστα αυτοί οι άνθρωποι να ήταν πυροσβέστες, να ήταν βοηθοί νοσοκόμοι, να ήταν άλλες ειδικότητες ανά τη χώρα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά αναλογικά γι' αυτό και δεν δουλεύει το κράτος. Αλλά όταν βγαίνουν κάποιες φωνές, ας πούμε και επίσημες, και λένε ότι α, είναι το σπάταλο κράτος κτλ. Ποιο σπάταλο κράτος? Για πάτε με λίγα λόγια να δείτε τα πρότυπα κράτη τα οποία εσείς έχετε, μάλλον τα κράτη τα οποία εσείς έχετε ως πρότυπα, να δείτε τι ακριβώς απασχολούν και μετά να μιλάτε. Άρα λοιπόν βλέπουμε στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει μια ανευθυνότητα από πάρα πολλά άτομα στη χώρα. Από την κυβέρνηση, δηλαδή από την εκάστοτε κυβέρνηση, μέχρι το δημοσιογραφικό χώρο. Έχουμε και εμείς πρόβλημα. Σαφώς. Γιατί δεν ενημερώσαμε σωστά τους πολίτες. Δεν το ψάχνουν. Είναι δύσκολο. Απλώς θα πρέπει να βάλουμε εν ολίγης με λίγα λόγια μια τάξη σε αυτό το θέμα και να μην λένε κουταμάρες πλέον. Διότι δεν ωφελεί το να θέλουμε να δημιουργήσουμε εντυπώσεις και να παρασύρουμε τον κόσμο. Ξέρω εγώ ότι αυτό το κόμμα είναι καλύτερο, ενώ το άλλο κόμμα είναι χειρότερο. Και εκείνο που πρέπει να παρατηρήσουμε ότι από το 1974 και μετά υπάρχει μια ενιαία γραμμή σε όλα τα κόμματα. Η γραμμή αυτή είναι ευρωπαϊκή. Δεν υπάρχει κόμμα το οποίο να μην έχει εξυπηρετήσει την ευρωπαϊκή ιδέα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Mm-hmm. Και πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε, και δεν θέλω να παραξηγηθώ, και να ζητήσουμε αναθεώρηση ορισμένων πραγμάτων. Στην Ευρώπη ή στην Ελλάδα? Από την Ευρώπη. Από την Ευρώπη, ναι. Θα πρέπει να ζητήσουμε, διότι η οικονομία μας ήδη το λένε οι Ευρωπαίοι. Σύμφωνα με αυτά που είπε προχθές ο κύριος Βαρουφάκης, του είπε και ο κύριος Σόιμπλε, του είπε ότι ξέρετε κάτι, βγείτε με λίγα λόγια από την Ευρωπαϊκή Ένωση προσωρινά, διότι τα μνημόνια θα σας καταστρέψουν. Τα λέει ο κύριος Σόιμπλε. Και δεύτερον, όταν βγαίνει η κυρία Μέρκελ στη Μάλτα και λέει ότι ξέρετε κάτι, η Ευρώπη είναι πολλών ταχυτήτων, πρέπει να γίνει η Ευρώπη πολλών ταχυτήτων. Ας μην είμαστε αφελείς. Ποτέ δεν είχαμε την ίδια ταχύτητα σε οικονομική βάση με τη Γερμανία. Ούτε με τη Γαλλία, ούτε με την Ιταλία, ούτε και ακόμη και με την Πορτογαλία. Καμία χώρα δεν είχε την ίδια ταχύτητα με τις υπόλοιπες. Η κάθε μία είχε το δικό της ακριβώς ρυθμό. Τι εννοεί η κυρία Μέρκελ που λέει ότι ξέρετε κάτι, θα πρέπει να γίνει μια Ευρώπη πολλών ταχυτήτων, η οποία ας πούμε θα ασχοληθεί με την τρομοκρατία, με την άμυνα και με τις επεμβάσεις για ανθρωπιστικούς σκοπούς ανά την υδρόγειο. Ουσιαστικά τι θέλει να κάνει? Θέλει να κάνει το σκληρό πυρήνα από ορισμένα κράτη τα οποία ουσιαστικά θα έχουν μία και μόνη κυβέρνηση. Και δεύτερον, η κυβέρνηση πρέπει να αποφασίσει στη συγκεκριμένη περίπτωση, μάλλον ο πολιτικός κόσμος θα αποφασίσει και να πει: θέλουμε δική μας κυβέρνηση. Γιατί μία κυβέρνηση χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα να σχεδιάζει τη δημοσιονομική πολιτική. Άρα, ποιος θα κάνει κουμάντο στην Ευρώπη? Ακριβώς. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα, δηλαδή μια οποιαδήποτε κυβέρνηση, να σχεδιάσει δημοσιονομική πολιτική? Ερώτημα προς όλους. Και σε μένα, ακόμη και σε μένα. Όχι, δεν μπορούμε να τη σχεδιάσουμε. Τελείωσε. Όταν βλέπουμε τον εκάστοτε Υπουργό των Οικονομικών να πηγαίνει στο Χίλτον για να συνοείται με ένα υπάλληλο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και να του επιβάλλει την άποψη, από εκεί πέρα δεν σχεδιάζει τη δημοσιονομική πολιτική της χώρας ο Υπουργός. Τη σχεδιάζει η κυρία, όπως λέγεται, Βελκουλέσκου ή οπωσδήποτε, οτιδήποτε άλλο. Αυτά δεν τα βλέπουμε. Άρα λοιπόν στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί δεν εστιάζουμε στην ανάταξη αυτής της χώρας? Να αποκτήσουμε μια αξιοπρέπεια σε τελική ανάλυση. Μας αφήνουν? Μα αυτό είναι το καθήκον της κυβέρνησης. Να το επιδιώξει και να το επιβάλλει. Και αν δεν μπορεί επειδή χρωστάει?
Παρετείτε. Όχι. Πάρα πολύ χρωστάει. Έχετε εντύπωση ότι οι δανειστές θέλουν να χάσουν τα λεφτά τους? Έχετε υπόψη πώς λειτουργούν οι τράπεζες? Ναι, αλλά δεν δίνουν άλλα. Ναι, η τράπεζα όταν δει ότι υπάρχει πρόβλημα να χάσει τα λεφτά της, καλείται τον επιχειρηματία και προσπαθεί να βρει μια λύση μαζί του για να μην τα χάσει. Δεν συνθέτει να τα χάσει. Και δεύτερον, η τράπεζα ποτέ δεν θέλει στη συγκεκριμένη περίπτωση το δάνειο πίσω. Τι θέλει? Θέλει τους στόχους. Η τράπεζα νοικιάζει χρήμα. Δεν το πουλάει. Είναι λαθασμένη η έκφραση. Πουλάω χρήμα. Δεν το πουλάει το χρήμα. Το θέλει πίσω. Γιατί το χρήμα το παίρνει από εσάς ως κατάθεση. Δίνει σε εσάς ένα επιτόκιο 1-2% όσο είναι ανάλογα με την αγορά και το δίνει στη συνέχεια, στο πούμε, ξέρω, σε έναν επιχειρηματία, σε έναν καταναλωτή με ένα επιτόκιο 5-6, ξέρω εγώ, και ένα αλφα πολύ μεγαλύτερο ποσοστό. Και από τη διαφορά αυτή από το ΕΚΑΡΑ αυτό τι κάνει? Παίρνει εν ολίγη στο όφελός της. Δηλαδή καλύπτει τα έξοδά της και τα κέρδη της. Άρα λοιπόν η τράπεζα στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν θέλει να χάσει χρήματα. Το ίδιο και οι δανειστές. Το ζητούμενο είναι να βρούμε έναν τρόπο να τα πάρουν πίσω. Δεν μπορούν να τα πάρουν πίσω.